Παγκόσμιο συναγερμό από τον νέο κορονοϊό. Εξαπλώνονται τα κρούσματα ανά τον κόσμο. Α δούμε τι εξελίξει από το μέτωπο τη επιδημία που εμφανίστηκε το Δεκέμβριο στην Κίνα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα κρούσματα ξεπερνούν τι 81.000 σε 43 χώρε και 4 υπήρου, αλλά και στο κουρασγερό πλοίο Princess Diamond που παραμένει στη Ιωκοχάμα τη Ιαπωνία. Στην Ευρώπη, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι πάνω από 377, τα περισσότερα στην Ιταλία και ακολουθούν η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία. Ενώ καταγράφηκε και το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ελλάδα. Συνολικά, περισσότερα από 77.000 άτομα έχουν προσβληθεί από τον ιό στην υπηρετική Κίνα. Εκτό τη Κίνα, περισσότερα από 2.000 κρούσματα έχουν καταμετρηθεί από την έναρξη επιδημία, τα 55 εκ των οποίων θανατηφόρα. Στην Νότια Κορέα, που είναι η πρώτη παγκοσμίω αιστεία μόλυση μετά την Κίνα, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 1200, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει του 12. Οι θάνατοι παγκοσμίω λόγω του κορονοϊού έχουν ξεπεράσει του 2.700, οι περισσότεροι έχουν καταγραφεί στην Κίνα. Ένα ύποπτο κρούσμα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Λατινική Αμερική στη Βραζιλία.